Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Likeura.gr. Εδώ είμαστε. 14 του μηνός σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Μπήκε και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ουρές στις τράπεζες από χθες το βράδυ. Πραγματικά ένας χαμός. Κάποιοι πραγματικά τα χρήματα τα έχουν ανάγκη. Όλοι φυσικά τα έχουν ανάγκη, είτε λίγα είτε πολλά. Πληρώθηκαν και οι αγρότες ένα 10%, κάτι βλέπαμε και από τους αγρότες. Μοιράζει λεφτά ο Τσίπρας. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο λαβράκι που έβγαλε η ασφάλεια Βέρειας σε άτομο που το συνέλαβαν με κόκα και παρουσιάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην εξάδρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακαινούσε ποσότητες ναρκωτικών. Ακούσετε λοιπόν τις δηλώσεις του προϊσταμένου του Γραφείου Ενημέρωσης των Δημοσιογράφων της Γενικής Υπηρεσίας Αστυνομικής Διεύθυνσης και του Ντάνου Πέτρο, όπως και του στρατηγού, ο οποίος θα μας μιλήσει, μάλλον μίλησε για την συγκεκριμένη υπόθεση και για το λαβράκι που έβγαλε από την Ημαθία. Γιατί πραγματικά η ασφάλεια της Βέρειας έβγαλε λαβράκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο αξιωματικών. Κύριε, καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε δύο υποθέσεις που αφορούν συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και μία υπόθεση σύλληψης γυναίκας που τμηματικά είχε αφαιρέσει μεγάλο χρηματικό ποσό από οικία που εργαζόταν ως οικιακή βοηθό. Για την πρώτη υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας και Οικής, μετά από πολύμηνο και συστηματική έρευνα, κατάφεραν να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν στη χώρα και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Λαγκαδά και Καρδίτσας, συνελήφθησαν 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, ηλικία συχνά κρατούμενη για την υπόθεση. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 3 κιλά κάναβη, μικροποσότητες κοκαίνης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, 6 ζυγαριές ακριβίας, πάνω από 4.500 ευρώ, 4 οχήματα, 36 κινητά τηλέφωνα και μία ταυτότητα βουλγαρικών αρχών αμφιβόλου γνησιότητας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε βάρος ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε ποινή κάθλησης 16 ετών και χρηματική ποινή 45.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυρκής, χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ που είχε αφαιρέσει από την οικία και ένα αντικλείδι δωματίου της οικίας που είχε χρησιμοποιήσει. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα κόσμημα τα οποία είχε αφαιρέσει το προηγούμενο διάστημα από την ίδια οικία. Σύμφωνα με καταγγελία της 38χρονης παθούσας, η 28χρονη εργαζόταν στην οικία της ως οικιακή βοηθός από τις αρχές του περασμένου έτους και τμηματικά είχε αφαιρέσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 91.000 ευρώ. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Προσωπικών Σφαιρών και την παρέπεψε στον κύριο Ανακριτή για κακουργηματική κλοπή κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, ο Στράτηγος Μητιάδης Κωνσταντίνος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ελληνική αστυνομία καθημερινά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της μάστιας των ναρκωτικών, στοχεύοντας κυρίως τα κυκλώματα διακίνησης που αποκομίζουν κέρδη από το εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2018 έχει συμβολικά χαρακτηριστεί ως έτος κατά των ναρκωτικών από την ελληνική αστυνομία, που μετρά σημαντικές επιτυχίες στον καθημερινό αγώνα κατά των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί
της Σημαθίας και του Κυλκής κατάφεραν να επιφέρουν σημαντικά πλήγματα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών με το να αποτρέψουν να διοχευτούν στην κοινωνία σημαντικές και μεγάλες